Νίκος Παπαδόπουλος, ξεκινάω με περιστατικό. Νίκο, καλησπέρα. Πριν μας πεις οτιδήποτε για τον Άρη που περιμένει πώς και πώς, είναι στα σχοινιά ο κόσμος πραγματικά και περιμένει, βλέπει και διάφορα τώρα με τα γραφικά. Έχει ξεκινήσει κανένα δεκάλεπτο το παιχνίδι εχθές. Ακούω εγώ στο αυτοκίνητο, γιατί έτρεχα μέσα στην κίνηση να προλάβω. Λοιπόν, και σταματάω στο πρώτο περίπτερο δεξιά, όπως κατεβαίνει στην εθνική αντιστάσεω από περνά στον Ταλίπη. Μπαίνει στην εθνική αντιστάσεω και σταματάω σε ένα πολύ ωραίο περίπτερο που έχει. Έτσι, φωταγωγημένο, ας πούμε, ήταν υπερπαραγωγή. Πάω δίπλα, θέλω δύο νεράκια και κάτι άλλο. Τον βλέπω, το παίρνω χαμπάρι εγώ, ότι ακούει εσένα μέσα. Ψιλοδυνατά. Ναι. Ο περιπτεράς, ένας πολύ ωραίος κύριος, έτσι σοβαρός, ευπρεπός, ενδεδειμένος, κυριλάτος. Αφού κάνω τη δουλειά μου και τα λοιπά, λέω, πόσο είναι ο Άρης? Μου λέει 0-0 και ακούω εγώ 1-0. Λέω 1-0, 0-0 μου λέει. Εντάξει, αφού είμαι κούφακας, γνωστό. Λοιπόν, και λέω, ποιο ραδιόφωνο ακούτε? Λέει, λίμπερο ακούω εγώ. Το είπε τόσο ωραία. Λοιπόν, τον ευχαρίστησα, δεν του είπα τίποτα. Τον ευχαρίστησα, λέω, λίμπερο να ακούτε. Και εγώ αυτό ακούω και έφυγα. Αν ακούει ο άνθρωπος αυτός, είναι, το στέλνω τα χαιρετισματά μου. Ναι, 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 ναι. Ναι, άκουγε τέρμα μέσα στο περίπτερο Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, άρχισε να ακούσει γκολ, δεν πήγα. Ο οποίος, ναι, και τι γκολ άκουσε το 1-0, δηλαδή ήτανε, τώρα, το 1-0, το ήθελε, δεν το ήθελε, αλλά σου λέω, Φόρτ του Άρη τέτοιο τελείωμα σε πρώτο χρόνο εκτέλεση δεν θα έκανε. Έτσι πως το έκανε απευθείαν. Ναι, γαμώ το κρίμα και γι' αυτό, εντάξει, τώρα, μπερδεύτηκε, έκανε, ξέρω εγώ. Ωραία. Σου λέει τελείωσε, βγήκε μπάλα out και την έκανε ένα χαλαρό νομίζω. Δεν την έδιωχνα αν ξέρω τι δεν. Τέλος πάντων. Ήταν, γενικά πήγανε γκολ που δεν τα περιμέναμε, γιατί ένα ήταν αυτό το γκολ και το άλλο το γκολ έβαλε ο Χαΐρεβες. Πουθενά, δηλαδή εμφανίστηκε κι αυτός. Λοιπόν, είναι γκολάρα. Είναι γκολάρα γιατί το βρίσκει γεμάτο, δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλει ούτε ο Νόιερ αυτό το. Δεν μπορεί να τη βγάλει αυτή την κεφαλιά ούτε ο Νόιερ, πιστεύω. Αλλά κυρίως είναι η σεντράρα πάρε βάλε που κάνει ο Μπακατάρε, φίλε. Ο Εμπακατά, ναι. Δηλαδή ναι, αυτή τη σέντρα εχθές του Εμπακατά πρέπει να την πάρουν οι προπονητές ή οι προπονητές, πώς το λένε, στις σχολές προπονητών. Όχι, όχι σχολές προπονητών, ψέματα. Πώς το λένε, στα μικρά ρε παιδί μου που κάνουν, στις ακαδημίες, και να πούν στα παιδάκια ότι αυτή είναι η σέντρα που πρέπει να γίνεται στο ποδόσφαιρο. Και έχει και αξία, γιατί είναι πολύ σημαντικό πριν στο ποδόσφαιρο τα μπακ να βοηθούν στο επιθετικό παιχνίδι. Και ο Εμπακατά είναι ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι okay, μόνο για η σέντρα για που κάνει, καταρχάς είναι δυνατή, έχει ταχύτητα. Αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι ψιλοκρεμαστή. Ναι. Και την τελευταία στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, παίρνει και τα σφάλτσα που λέγαμε παλιά όταν παίζαμε μπιλιάρδο, ας πούμε. Ναι. Στο κεφάλι και έρχεται τέλεια στο Χαϊροβίτς. Οπότε αυτός την πιάνει και τέλεια την κεφαλιά. Γεια σας, δεν μπορεί να τη βγάλει κανένας εκεί. Ήταν ωραίο γκολ. Ήταν πολύ ωραίο γκολ. Δεν το περιμέναμε κιόλας. Ναι. Μακάρι να του δώσει λίγη ψυχολογία. Όχι ότι ο Μπούριος νομίζω τον υπολογίζει και ιδιαίτερα τον έχει στα πλάνα του, αλλά ακόμα και ένα παίκτη που δεν υπολογίζεις, αν του δίνεις χρόνο συμμετοχής έστω και σε φιλικά και δείχνει δύο πράγματα, το κάνεις και εύκολο το να βρει ομάδα για να φύγει. Ναι, ναι. Το Άρη δεν θα το χάλασε να πεμπλάκει το συμβόλαιο του Χαϊρόβιτς. Ναι, και δεν είναι κακός, ρε Νίκο. Ξέρω εγώ, δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι, κάτι, δεν είναι κακός παίκτης, απλά δεν κόλλησε νομίζω. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι είναι κακός αυτός που κάπου δεν παίζει τη δεύτερη. Απλά νομίζω ότι δεν κόλλησε τον Άρη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Απλά και ο ίδιος, άμα δεν βρει ομάδα, δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει. Και έχει ένα καλό συμβόλαιο φέτος, οπότε εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη συζήτηση που είχαμε χθες το απόγευμα στο pressing με το Στέργιο για Μουργκ και τα λοιπά. Για το Μουργκ, ναι, ναι, και τα λοιπά. Mm. Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι, τι φαίνεται. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Μπούργος έχει πολύ ωραία φωνή. Να του δώσω ένα 12-2 στο Λίμπερο το βράδυ, ρε φίλε, θα γίνει χαμός. Αφού ήταν τραγουδιστής. Ναι, έχει φωνάρα, ρε φίλε. Φωνάρα. Ναι, ναι. Το θέλω, δηλαδή άμα δεν πάει καλά το έργο με τον Άρη, έχω ανοιχτή πρόσκληση εδώ. Θέση. Μετά τον Κούλαλη, μια χαρά. Να λέει ο Αντώνης, και τώρα συνεχίσει ο κύριος Χόρχε Χωσέ Μπούργος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε από το χθεσινό για να ξεκινήσουμε με αυτό, να το ξεπετάξουμε γρήγορα το φιλικό? Κυρίως πράγματα νομίζω στο τομικό επίπεδο και την απόδοση ποδοσφαιριστών, γιατί ο Μπούργος αλλιώς περιμέναμε να το προσεγγίσει, δηλαδή να
κάνει μια πρόβα general για το μάτς με την Κόμελα, αλλά το είδε πολύ διαφορετικά και αξιοποίησε το χθεσινό Φιλιππό για να δώσει χρόνο συμμετοχής κυρίως στους καινούριους. Δηλαδή είδες ότι στην 11 που παρέταξε, οι 5 από τους 11 ήταν ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει φέτος. Και οι 3 από τους 5 ήρθαν πήγαν με προπονήσεις ομάδας το περασμένο Σάββατο. Οπότε ήθελε να τους δώσει χρόνο και να ενισχύσει λίγο την αγωνιστική τους ετοιμότητα. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν δοκίμαζε ομοιογένεια, δεν δοκίμαζε πλάνο για την Κόμπλ, ήθελε απλά να μοιράσει το χρόνο, κυρίως στις μεταγραφές της ομάδας, και γι' αυτό και τους κράτησε μέχρι το 66 μέσα στο γήπεδο και μετά έριξε και τους μικρούς, σταδιακά και όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Δεν το αξιοποίησε το Φιλικό το χθεσινό όπως περιμέναμε. Περισσότερο τελικά αποδείχθηκε το μάτς με τον Ολυμπιακό για τον Μπουργκός, ήταν το μάτς των δοκιμών, να το πω έτσι. Αλλιώς το είδε το χθεσινό. Θα φανεί τώρα και τις επόμενες μέρες τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Δήλωσε χθες ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα ξεκινήσει τον Ταγκάρ. Εγώ νομίζω ότι η εντεκάδα πάνω κάτω μέσα στο μυαλό του υπάρχει για το μάτι με την Κόμελ. Ένα-δύο ερωτηματικά εγώ βλέπω. Δηλαδή αν θα βάλει τον Καμάτσο, είναι ένα σίγουρα στην εντεκάδα αντί του Πάλμα, ο οποίος ήταν κακός. Και ενδεχομένως και μια ακόμα αλλαγή. Δηλαδή, νομίζω ότι οι υπόλοιπες θέσεις έχουν κλειδώσει στο μυαλό του. Από τη στιγμή που ψάζει και ο Ματέο λόγω τιμωρίας. Ρεπό έχει σήμερα η ομάδα. Θα τους κάνει και ένα τραπέζι ωραίο στον Δόλο Καρυπίδη ή σφίξη σχέσεων, γιατί είναι και πολλά τα νέα πρόσωπα. Και αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό. Το μεταγραφικά τώρα. Ζερβίνιο, τι ώρα έρχεται. Ζερβίνιο, 7.30. Να στο χάλασε, θα κάνουμε ξεφούλημα τώρα μια μισή. Ναι, εγώ το άκουσα χθες που είπες ότι θα έρθει μεσημέρι και πανηγύριζα ήδη. Όχι, είχαμε την ενημέρωση στον Άρη νωρίς το πρωί ότι άλλαξε πίσω και θα έρθει 7.30 ώρα τελικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι πάνε και λίγο πίσω τα αρρωμετρικά του αύριο, λογικά θα περάσει το εξετάσεις για να δω και άνθρωποι του Άρη ότι είναι εντάξει και αν όλο είναι και να προχωρήσει με την μεταγραφή του. Και πλέον περιμένουμε και στα υπόλοιπα μέτωπα. Είχε αναπτυχθεί έτσι μια θυμολογία κυρίως και ενός ισπανικού δημοσιεύματος που υπάρχει από χθες και το οποίο λέει ότι ο Μάνου Γκαρσία δεν θα έρθει στον Άρη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε καμία τέτοια εξέλιξη. Να το σημειώσουμε αυτό για να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί αγωνία και αυτός. Όπως είπες και εσύ, είναι στα σκηνιά και για αυτή τη μεταγραφή και για το μπαμ, αν γίνει τελικά με το μήνα που παραμένει. Ναι, το ανέφερα ότι υπάρχουν κάποια ισπανικά δημοσίευματα που λένε, ότι και ο Άρης έχει κάνει πρόταση 3 εκατομμυρίων. Όχι, δεν ισχύει. Εγώ το τσέκαρα κιόλας και μέσα από τον Άρη, δεν ισχύει ακόμα. Το θέμα είναι σε εξέλιξη. Και ο Άρης δεν έκανε πρόταση 3 εκατομμυρίων, ο Άρης είναι εκεί πέρα κοντά στα 2. Η πρότασή του μαζί με κάποια μπόνους που μπορεί να βάλει η Χιχόν. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα, όπως είπαμε, γιατί αυτό που σας είναι τελειωμένο προχθές. Έχει μπει στην τελική του ευθεία, υπάρχει στεγατημένη αισιοδοξία από τον Άρη, αλλά δεν έχει τελειώσει ούτε θετικά ούτε και αρνητικά. Φαίνεται ότι πάει προς happy end, ναι, αλλά περιμένουμε, είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Και επειδή, όπως έλεγα και χθες, όταν διαπραγματεύεσαι με ομάδα, μπορεί να πάρει και λίγο χρόνο παραπάνω, υπάρχει ακόμα μια στάση αναμονής ότι έχει να κάνει με τον Μάνου Γκαρσία. Και από εκεί και πέρα, με του μήνα δεν έχει κάτι καινούργιο να αναφέρουμε. Με το στόπερ, το ψάχνει, συνεχίζει το ψάχνει πολύ έντονα ο Άρης. Θέλει να προσθέσει, αν μπορεί και άμεσα, έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ του, αλλιώς θα πάρει τον χρόνο. Υπάρχει ένα πληροφορία ότι ο Καρυπίδης μπορεί να διαπραγματεύεται τα τελευταία 24 ώρα με έναν παίκτη από την Ευρώπη. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση για τον κεντρικό αμυντικό και περιμένουμε μέχρι το βράδυ τη λίστα που θα δηλώσει η ομάδα στην UEFA. Για τα παιχνίδια με την Κόμελ και θυμίζω ότι το δικαίωμα, όπως και όλες οι ομάδες, ένα 24ωρο πριν να κάνει δύο αλλαγές. Για τους φίλους που περιμένουν ότι μπορεί ο Ζερβίνιο να δηλωθεί με την Κόμελ, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να έρθει, θα περάσει από εξετάσεις και αναλόγως θα αξιολογηθεί, αλλά οι πληροφορίες δείχνουν ότι δύσκολα θα γίνει κάτι σε αυτή τη φάση. Ναι. Εντάξει, αυτό η τελευταία φορά πότε έπαιξε. Το επέστρεψε τον τραυματισμό τον Μάιο και έλειπα τον Οκτώβριο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ νομίζω ότι ο Ζερβίνιο θα μπει σε μια διαδικασία να πει ο Μπούργος ότι τον υπολογίζει από τον Αύγουστο και μετά. Και αυτό το λέω και κάπως αισιόδοξα. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή βαζόμαστε μόνο σε πληροφορίες κυρίως στην Τουρκία για την κατάσταση της ποδοσφαιριστίας, έχει να περάσει από εξετάσεις και να δούμε ακριβώς πώς είναι και αναλόγως και άνθρωποι του Άρη. Θα αποφασίσουν. Περιμένουμε. Είναι μέρες που οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι. Για την ώρα η σημερινή μέρα ανοίξει ο Ζερβίνιο, νομίζω. Εκτός αν γη χωρίς φλάς ο Μάνου Γκαρσία μέσα στη μέρα κλείσει τον deal και επισκιάσει, εγώ θα πω, την κίνηση αυτή που δίνει σίγουρα πρεστή στον Άρη. Αλλά νομίζω ότι η πιο ουσιαστική κίνηση είναι του Μάνου Γκαρσία αυτή τη στιγμή, καθαρά ποδοσφαιρικά,
για τον Άρη από ό,τι του Ζερβίνη με τα τωρινά δεδομένα, χωρίς να αμφισβητώ ότι ο Ιβοριανός θα χτίσουμε και, δεν θα προσφέρει κάτι, δεν θα δώσει το κάτι παραπάνω. Αν είναι υγιής, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να το δώσει. Αλλά ας έρθει να κάνει εξετάσεις, θα το δούμε και μετά θα τον αξιολογήσουμε και αυτόν αναλόγως, όπως και όλους τους υπόλοιπους. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Θα περιμένουμε το βράδυ. Το μεσημέρι στο pressing. Τα περισσότερα φυσικά και θα πούμε και το, το απόγευμα, λίγο αργότερα στο pressing και το βράδυ με την άφηξη του Ζερβίνιο εκεί να, δούμε, να τον δούμε να έρχεται στη Θεσσαλονίκη και μετά όλα θα γίνουν. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.